Για πάμε στον καλεσμένο μας που έχει δίπλα τον κύριο Ακίδη. Ο οποίος να μας δώσει την τελευταία. Επειδή έχει γίνει και πολλής λόγος για πολιτοφυλακές, για πολίτες οι οποίοι μπορεί να ενεργούν ανεξέλεκτα και είναι επικίνδυνο να συζητιέται αυτό και με κριτική διάθεση τώρα. Σε όποιον βαθμό μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, ποια είναι η δική σας γνώση των πραγμάτων? Γιατί αυτό που πρέπει ουσιαστικά να λέμε τώρα και να στηρίζουμε είναι ότι ακόμα και οι πολίτες είναι στο πλευρό σας, των αστυνομικών, των στρατιωτικών. Και όλοι συνδράμετε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Τι γίνεται, τι θα μας πείτε, κύριε Αλκίδη, εσείς για το θέμα αυτό? Υπήρξαν κάποιους πολίτες να πάνε κοντά να δείξουν και αυτή τη δύναμή τους. Εντάξει, αποτράπηκαν αυτά τα γεγονότα. Mm-hmm. Τους κατέστησε σαφές ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μπορούν να δημιουργήσουν χειρότερα προβλήματα και να ξεφύγει το θέμα τελείως. Αλλά το προηγούμενο που είπατε, όντως είναι πασιφανές πλέον και είναι από αυτό που κρατάμε από όλη αυτή την ιστορία, ότι η ομοψυχία ολωνών και των πολιτών και των αστυνομικών και του στρατού είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Τα μηνύματα έρχονται από παντού, θέλουν όλοι να έρθουν να μας βοηθήσουν.